Δελτίο τύπου εξέδωσε η Περιφερειακή Παράταξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Κώστα Κατσιμίγα αναφορικά με τον δρόμο της Αμφίπολης, τονίζοντας ότι μέσα στην τρελή χαρά ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος πανηγυρίζει για την εξασφάλιση 2 εκατομμυρίων για την συνέχιση της μελέτης δράμας Αμφίπολης που απλά ακόμη δεν υπάρχει. Αφορμή για το δελτίο τύπου στάθηκε το περισπούδαστο δελτίο τύπου του Περιφερειάρχη, ο οποίος πανηγυρίζει γιατί βρήκε 2 εκατομμύρια για να συνεχίσει τις παγωμένες από το 2013 μελέτες του δρόμου Αμφίπολη Δράμα, ενώ ταυτόχρονα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ήρθε έτοιμα για παράταση παράδοσης της μελέτης της γέφυρας από την Εγνατία Οδό για ακόμα ένα χρόνο που πάει στο 2022. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Όσο πάει από αναβολή σε αναβολή, ενδεχομένως θα φτάσουμε και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και θα μιλάμε πάλι ότι θα γίνει ο δρόμος Αμφίπολη Δράμα, θα γίνει η γέφυρα κτλ. Κοιτάξτε, παλιάς καινούργιας κοπής η πραγματικότητα είναι ψυχρή. Υπάρχει μια γέφυρα πεσμένη στην Καβάλα εδώ και πολλούς μήνες. Νομίζω ότι έχουν κλείσει και κάνα δύο χρόνια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πολλοί έχουν ανακατευτεί, πολλές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί. Ο δρόμος αυτός, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν δρόμος που κατασκεύασε η ΔΕΙΑ Καβάλας όταν έκανε εκείνο το αποχετευτικό προς τα σφαγεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε και την αποστροφή της κυρίας Τσανάκα πριν από ένα χρονικό διάστημα που λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η περιφέρεια μπήκε στη μέση και είπε να μην έχω εγώ λεφτά, δεν χρειαζόμαστε την κυβέρνηση για να μην εισπράξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε ωφέλη εκλογικά. Δεν τα είπαμε εμείς. Αυτά τα πράγματα ελέγχθησαν. Εγώ θεωρώ την κυρία Τσανάκα έναν έντιμο άνθρωπο, ο οποίος στην αγανάκτησή της είπε κάποιες πικρές αλήθειες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισπράττουμε το αποτέλεσμα αυτής της αλλοπρόσαλης πολιτικής, που ακόμα μελέτη δεν έχουμε, πολύ περισσότερο γέφυρα δεν έχουμε στην Καβάλα. Έναν νευραλγικό δρόμο, κατά την ταπεινή μου άποψη, μιας πόλης όπως είναι η Καβάλα, που λόγω του ανάγλυφου που έχει, έχει προβλήματα κυκλοφοριακά και αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να στραγγαλιστεί.